Απαρηγόρητα τα μέλη της οικογένειας του 83χρονου άνδρα στέκονται στην άκρη του δρόμου και δεν μπορούν ώρα μετά το συμβάν να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Κρίμα είναι, βέβαια. Κρίμα είναι. Προκαλεί στενοχώρια, βέβαια. Εντάξει, μεγάλος άνθρωπος, τον έβλεπα από εδώ κάθε πρωί τσεπίζεν τη βόλτα του στο καφενείο. Κρίμα, βέβαια. Ο ηλικιωμένος άνδρας λίγο μετά τις 8 το πρωί, άγνωστο πώς, βρέθηκε στο κενό και η πτώση του από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο που βρισκόταν το σπίτι του, αποδείχθηκε μοιραία, αφού ο 83χρονος άφησε πέφτοντας την τελευταία του πνοή. Ναι, τον ήξερε πέρυσι ο άνθρωπος. Η γυναίκα του είχε πεθάνει πριν 5-6 χρόνια και είχε και 4 υπέροχα παιδιά. Νομίζω πως είναι στην Αθήνα, αλλά και εδώ στο Ηράκλειο. Στο σημείο, όπως προβλέπετε, έφτασε ο ιατροδικαστής, που πραγματοποίησε αυτοψία, ενώ συγκλονισμένοι συγγενείς και γείτονες του ηλικιωμένου αδυνατούσαν να δώσουν εξήγηση για το πώς συνέβη το κακό. Κατά λάθος μπορεί να έπεσε, παιδιά. Κατά λάθος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος που ζούσε στο διαμέρισμα βγήκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στο μπαλκόνι του σπιτιού του και προσπάθησε να εκτελέσει κάποια τυπική καθημερινή εργασία ή να αναζητήσει κάτι πολύ κοντά στο στιθέο του μπαλκονιού, στο οποίο στηρίχτηκε, αλλά πιθανότατα έχασε την ισορροπία του και κατέληξε στο κενό, βυθίζοντας το πένθος στους δικούς του, αλλά και τους γείτονές του, που μόνο καλές κουβέντες είχαν για τον ηλικιωμένο, τον οποίο έβλεπαν καθημερινά.